που κάνεις εσύ. Ξέρω ότι κόκκινο πανί είναι ένα θέμα που δεν θέλω να το ανοίξω. Ποιο? Δεν στα ανοίγω. Δεν στα ανοίγω αυτό το. Α, χτυπάει και πόδι. Αλλά αυτό το κάνεις έτσι για τι θέλει. Για να... Γιατί θέλω να σε ρωτήσω πιο πολύ για την πολιτική. Αν εσύ είσαι Νέα Δημοκρατία, όπως ο μπαμπάς σου να ασχολείσαι με Νέα Δημοκρατία. Και, εμένα η πολιτική μου είναι να μην ενοχλώ κανέναν και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ασχολείσαι με την πολιτική. Αυτή είναι η απάντησή μου. Δεν θέλω να. Να μπει. Ναι, δεν θέλω να πω. Λέω ρε παιδί μου, αν θα ψήφιζε γκλέτσο. Αυτό. Να τα. Να βάλω μια τελεία σε αυτό. Μπαμπά, μια τελεία σε αυτό. Το πάει, μια τελεία σε αυτό. Οκ, είδε, φεύγω πάρα πολύ γρήγορα. Λέω θα ψήφιζε. Δηλαδή έχουν περάσει 20 χρόνια και θα παντρευτώ, θα κάνω εγγόνια, δεν ξέρω και εγώ τι πάει για τον γκλέτσο το με ρωτάνε ακόμα. Σιγά μου αρκεί, εντάξει. Να βάλουμε μια τελεία να το πάρει το ποτάμι. Να βάλω μια τελεία. Να βάλω μια τελεία. Εγώ λέω αν θα τον ψήφιζε τώρα εσύ γιατί πήγε πολιτικό αρχηγό είναι κόμματο. Και μπράβο του και συγχαρητήρια και πήγε και πολύ καλά. Κιόλας, δηλαδή... Έχετε σχέση, μιλάτε ποτέ. Αν τον δω, θα του μιλήσω. Μιλήσεις. Δεν είναι εχθρός μου. Ωραία, μία ερώτηση όμως και θα το κλείσω πάνω σε αυτό. Εγώ, εγώ το έχω κλείσει. Αυτό. Περίμενες, επειδή το ξέρεις τόσα χρόνια, ότι κάποια στιγμή θα είχε αυτή την πορεία. Δηλαδή θα είχε... τον είδα, συγνώ... θα ασχοληθεί με την πολιτική, ας πούμε. Τον είδα επειδή ασχολείται πολύ με τη στηλίδα και αυτά που κάνει εκεί πέρα. Δηλαδή είχε μπει πολύ δυναμικά. Οπότε σίγουρα το επόμενο βήμα. Ναι, αλλά παλιά σου λέω, δεν το περίμενα. Παλιά, όταν ήμασταν μαζί, να δω κάτι τέτοιο, όχι. Δεν είχα κάτι τέτοιο. Όχι. Δεν είχε τέτοια δείγματα. Όχι. Δεν είχα τέτοια δείγματα. Διαβάζω εδώ, έμαθες ρωσικά. Είχα ξεκινήσει, αλλά δυστυχώς τώρα τα έχω αφήσει και έχω στεναχωρηθεί.